Τσίπρας λέει, παρακαλώ, τι λέει ο κύριος Τσίπρας, λέει, προσέξτε, θα ρίξω την κυβέρνηση Σαμαρά με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δηλαδή, ακριβώς όπως ο Γιώργο Αβραίου απείλησε και έριξε τον Κώστα Καραμαλή το 9 με πρόσφατο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και οδήγησε τη χώρα στην τροποκοπή εξ το μνημόνιο, ακριβώς την ίδια στιγμή που η Ελλάδα θα την αφήσει μέσα το μνημόνιο και που θα κλείναμε την αξιοδότηση με 28 Φεβρουαρίου και που θα είμαστε επιστολική γραμμή πίστωσης και θα είμαστε δηλαδή στις αγορές με βοηθητικές ρόδες μεν, αλλά στις αγορές και έρχεται το μνημόνιο, έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας, όπως ο Γιώργος Παπανδρέου, εκβιάζει τις εκλογές με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ρίχνει την κυβέρνηση Σαμαρά και σταματάνε όλοι αυτοί οι προσπάθειες που περιέγραψα. Μάλιστα. Τι έχουν επιτύχει τώρα τρεις μήνες. Πάμε να δούμε τώρα τρεις μήνες, αφού τους εξέλεξε ο ελληνικός λαός, τι έχουν επιτύχει. Λένε, δεν θα πάρουμε μέτρα ηφαισιακά. Μάλιστα. Ερώτηση. Αυτοί που δεν θα πάρουν μέτρα ηφαισιακά, έχει πέσει η ύφεση, έχει μεγαλώσει, δηλαδή ανάπτυξη από τη μέρα που πήραν την εξουσία, ή έχει μεγαλώσει η ύφεση από τη μέρα που πήραν την εξουσία. Απάντηση. Την ημέρα που πήραν την εξουσία η Ελλάδα είχε το 4ο τρίμηνο του 2014 0,6% ανάπτυξη. Σήμερα έχει 3% ύφεση. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι δεν θα έπαιρναν ηφαισιακά μέτρα έχουν γυρίσει την οικονομία στο μείον 3,5. Λέγαν, μα υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Μάλιστα. Αυξήθηκαν τους τρεις μήνες οι άνεργοι ή μειώθηκαν. Αυξήθηκαν κατά 100.000. Γιατί? Γιατί λόγω της αβεβαιότητας που έχουν δημιουργήσει την οικονομία και λόγω ότι έχουν βάλει απέναντί τους όλες οι υπόλοιπες χώρες του πλανήτου και λόγω ότι έχουν καταστεί ξανά την Ελλάδα το παγκόσμιο συζήτηση, το παγκόσμιο θέμα συζήτηση προς αποφυγή, όλες οι επενδύσεις σταματήσανε, οι τουρίστες μειώνονται, η αβεβαιότητα στην οικονομία έχει μεγαλώσει και άρα τι έχει συμβεί, δεν κινεί το χρήμα. Όσο δεν κινεί το χρήμα, τι θα συμβαίνει στην πραγματική μας ζωή, θα έχουμε λιγότερα ή περισσότερα,